Σκοπός της τιμητικής αυτής επιτροπής είναι να συμβάλλει στην προβολή των εκδηλώσεων και να μπορέσει να βοηθήσει στην προβολή των εκδηλώσεων σε ένα κομμάτι, σε κάποια κομμάτια της κοινωνίας τα οποία είναι δύσκολο να έχουμε πρόσβαση. Είναι μια επιτροπή στην οποία συμμετέχουν καταξιωμένοι άνθρωποι και οι οποίοι άνθρωποι με το κύρος τους έρχονται να προσθέσουν στην προσπάθεια την οποία κάνουμε. Δεν είναι ένα απλό σόου, δεν είναι μια φιέστα. Από τη στιγμή που ανακαλύψαμε τα οστά των ηρώων που ήταν σε ένα απαξιωμένο μνημείο και τα φέραμε σε αυτό το λαμπρό μνημείο που είδατε και φυλάσσονται στις κρύπτες του μνημείου, υπάρχει ένα γεγονός το οποίο αξίζει ως χαρτί όχι για τον Δήμο της Θάσου αλλά για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ας το πάρει λοιπόν αυτό το χαρτί το Υπουργείο Εξωτερικών, η χώρα, η πατρίδα μας και ας το αξιοποιήσει ανάλογα. Αυτά δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, απλώς δίνω μια άλλη διάσταση σε αυτόν τον εορτασμό. Γεγονός ότι όσον αφορά ακριβώς το πώς θα μορφοποιηθούν οι εκδηλώσεις και στην Καβάλα και στη Θάσο, υπάρχει ένας παράγοντας τον οποίο τον υπενήχθηκε ο κύριος Γεωργιάδης, τον οποίο πρέπει να τον έχουμε όλοι υπόψη μας. Όταν εμπλέκει το στρατός και η αεροπορία, είναι λίγο δύσκολο το να μπορούμε να είμαστε καθοριστικά ακριβείς στο τι θα κάνουμε πριν το ανακοινώσει ο ίδιος. Πάντως, σε κάθε μία περίπτωση, εγώ θέλω να ευελπιστώ ότι και από πλευράς ελληνικής συμμετοχής και από πλευράς διεθνών συμμετοχών, το αεροπορικό σόου της Καβάλας θα είναι γεμάτο. Έχουν δηλώσει συμμετοχή εγγράφως οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και συγκεκριμένα η εξής κλάδη: πολεμική αεροπορία με την ομάδα ΖΕΦΣ για τρεις μέρες, όπως προανέφερα. Τα δύο ταφέξι τεξάν της 120 πτέρυγας εκπαιδεύσεως από Καλαμάτα, που δεν ήρθαν το 2014, ερχόταν όλες τις άλλες χρονιές. Δύο Apache Delta Model από την αεροπορία στρατού, η οποία δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο γεγονός αυτό. Μην ξεχνάμε ότι το πεδίο του αεροπορικού σόου είναι ουδέτερο για τις ενόπλες δυνάμεις. Δεν είναι ένα κλασικό αεροδρόμιο της πολεμικής αεροπορίας. Συνεχίζοντας να πούμε ότι το πολεμικό ναυτικό ακόμα δεν έχει γνωστοποιήσει την παρουσία του και την έκτασή του. Περνάμε μετά στη γερμανική πολεμική αεροπορία που στέλνει δύο Eurofighter αξίας 160 εκατομμυρίων ευρώ από την 71 μοίρα Ριχτχόφεν της Βόρειας Γερμανίας. Έχουμε την Baltic Beast με 6 προκεχωρημένης εκπαίδευσης μαχητικά ελαφρά από την Λετωνία. Είναι σμήνος με πολίτες πρώην στρατιωτικούς, το οποίο έχει χρηματοδοτήσει διοργάνωση για να έρθει. Δεν είναι μια κρατική δηλαδή αντιπροσωπεία, είναι μια πολιτική ομάδα την οποία νοικιάζεις για αυτά τα πράγματα. Είναι το ελικόπτερο, το μοναδικό ελικόπτερο και το μοναδικό εναέριο μέσο στην Ελλάδα που κάνει πλήρες αεροπορικές επιδείξεις ο Δημήτρης ο Βερβερέλης. Ο Wizard είναι ο κωδικός του για τις επιδείξεις που κάνει. Είναι πολύ καλός. Είχα συνεργαστεί μαζί του στην Αθήνα την πρώτη χρονιά. Για πρώτη φορά έρχεται εδώ λοιπόν. Έχουμε μία πρόθεση στα πρόθυρα να έρθει, απλώς το λέμε επί ευκαιρίας, για μια αεροδιάσωση με ελικόπτερο επίσης. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, είναι στρατιωτικού χαρακτήρα. Η ίδια επιχείρηση στο σύνολό της είναι κλασική στρατιωτική επιχείρηση στην ακρίβειά της. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Εδώ έχουμε πραγματικά επιδείξεις αεροπλάνων και σε ένα πλαίσιο εορτασμού 100 χρόνων, όχι απλώς από τη λειτουργία του αεροδρομίου Καζαβιτίου, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά ουσιαστικά από την γέννηση της πολεμικής μας αεροπορίας, η οποία μέχρι τότε ανήκε στο ναυτικό και κατόπιν απέκτησε αυτή την αυτονομία. Αν λοιπόν γιορτάζουμε την γέννηση της πολεμικής μας αεροπορίας με αυτές τις λαμπρές επιδείξεις, δεν μπορεί να απουσιάζουν οι φορείς της πολιτείας, είτε αυτή είναι πολιτική, είτε είναι ο Πρίτανης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτή η επιτροπή.